Το απόγευμα της Δευτέρας στα γραφεία της ΓΑΣΑ για αναγέννησης Άρτας πραγματοποιήθηκε η πρώτη γενική ανοιχτή συνέλευση με μέλη και φίλους της αναγέννησης Άρτας. Ο πρόεδρος της αναγέννησης Άρτας, Τάκης Παπαβασιλείου, ανέφερε τα θέματα που θα τεθούν στη συνέλευση αλλά και έκανε και λόγο για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν ως ομάδα λόγω της πανδημίας του COVID-19. Κύριε Παπαβασίλειο, μετά από πάρα πολύ καιρό γίνεται μια ανοιχτή συνέλευση για τους φίλους και τα μέλη της αναγέννησης Άρτας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τα θέματα που πρόκειται να συζητήσετε σήμερα εδώ. Γίνεται μια συνέλευση, η οποία όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, συνήθως τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, γίνεται πάντα αυτή η συνέλευση να ενημερώνονται ο κόσμος, οι φίλοι και γενικότερα οι αρτινοί. Θα συζητήσουμε το τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, τα πεπραγμένα δηλαδή ουσιαστικά της ομάδος, πώς είναι σήμερα η κατάσταση και από εκεί και μετά το τι μέλη γενέστε, το τι θα γίνει δηλαδή τους επόμενους μήνες, τις επόμενες μέρες ουσιαστικά. Είχαμε θέματα, είχαμε προβλήματα με την άνοδο της κατηγορίας, με τον κορονοϊό, ξέρετε ότι μείναμε 13 Μαρτίου, σταμάτησε το πρωτάθλημα. Υπήρχαν οι προϋποθέσεις να ανέβει η ομάδα μας στην Β' Εθνική, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σήμερα στη συνέλευση αυτή. Κανένας δεν ξέρει τίποτα. Από την ΕΠΟ δεν έχει δοθεί κάτι συγκεκριμένο που θα μας οδηγήσει να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες. Εμείς ετοιμάζουμε την ομάδα μας, να ετοιμάζουμε όπως είμαστε και σήμερα, δηλαδή για τη ΓΑΜΑ Εθνική, και από εκεί και μετά θα δούμε αν υπάρχει ο χρόνος, γιατί όπως ξέρετε για να φτάσει μια ομάδα στη Β' Εθνική αλλάζουν όλα τα δεδομένα της ομάδας στο διοικητικό κομμάτι και βέβαια και στο προπονητικό κομμάτι και στο θέμα της ομάδας. Εάν λοιπόν έχουμε το χρόνο να τα προλάβουμε όλα αυτά, βεβαίως και αν έρθει κάποια τέτοια εντολή από την Αθήνα, βεβαίως και θα το κάνουμε. Κατά πόσο επηρέασε και την ομάδα και τους παίκτες αλλά και όλους σας αυτό που περάσαμε, αυτές τις τραγικές καταστάσεις που περάσαμε με τον COVID-19. Αν πούμε με δύο λόγια, αυτό μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, ότι η ομάδα μας ήταν 2 βαθμούς πίσω από την πρώτη ΑΕΚ Αραγιαννίων, ότι είχαμε αγώνα μεταξύ μας και εκείνοι είχαν ένα πολύ δύσκολο αγώνα με το Κανελάκι. Θα μπορούσαμε κάλλιστα στον αγώνα του μεταξύ μας να περάσουμε εμείς μπροστά και να είμαστε εμείς αυτοί που θα οδηγούσαν την κούρσα και η πρωταθλήτρια βασικά του ομίλου αυτού, του τετάρτου ομίλου, ούτως ώστε θα ήμασταν στη Β' Εθνική. Είναι άδικο. Είναι άδικο και σήμερα και πάντα θα το φωνάζω. Μία χρονιά πέρασε χωρίς κανένα λόγο, δεν υπήρχε κάποιος λόγος ουσιαστικός. Δηλαδή πέρασε, κάποια χρήματα φύγανε χωρίς λόγο, κάποιοι ποδοσφαιριστές παίξαν χωρίς να υπάρχει νόημα. Άρα λοιπόν μένουμε σε αυτό ότι είμαστε οι αδικοχαμένοι της υπόθεσης από όλη αυτή την ιστορία. Η συμμετοχή των μελών και των φίλων της αναγέννησης ήταν μεγάλη, ενώ με ευλάβεια τηρήθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προφύλαξή τους από τον κορονοϊό. Το λόγο έλαβαν και τα υπόλοιπα μέλη της αναγέννησης Άρτας. Μπορεί να παρευρίσκεται σε αυτή τη συγκέντρωση και ένας που είναι φίλος στην ομάδα, είναι απαραίτητο να είναι μέλος. Έτσι είναι ενημερωτική η συγκέντρωση σήμερα, δεν είναι εκλογοαπολογιστική. Και να πούμε μια καλή επιτυχία στα παιδιά που σήμερα ξεκινήσαν τις πανελλήνιες εξετάσεις. Χρειάζονται και από μας τις ευχές μας, γιατί να μην ξεχνάμε ότι στην ομάδα είχαμε παιδιά που δίνανε πανελλήνιες εξετάσεις και συνδυάζανε και τα δύο, και το σχολείο και την απόδοση στην ομάδα και τη συμμετοχή τους στην ομάδα. Καλή επιτυχία σε αυτά τα παιδιά. Η συγκέντρωση αυτή γίνεται σήμερα περίπου 20 μέρες πριν τις εκλογές της 6 Ιουλίου για να ενημερωθούν οι φίλαθλοι, τα μέλη και οι φίλοι της ομάδος για το τι έχει γίνει αυτή την τριετία, τα πιο πολλά τα είπε ο Πρόεδρος και τι μέλη γενέστε με τις εκλογές. Θα σας διαβάσω ένα δελτίο τύπου που έβγαλε η ομάδα γιατί πήρε απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο. Εφόσον έληξε η τριετή θητεία του παρόντος Δουσού και της Εξελεκτικής Επιτροπής, που λήγει στις 36, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του καταστατικού, επειδή είναι απαραίτητο να προκύψει νέο Διοικητικό Συμβούλιο και νέα Εξελεκτική Επιτροπή, προκειμένου να προβεί στον έγκυρο προγραμματισμό της αγαπημένης ομάδας των Αρτινών Φιλάβλων για την περίοδο 2021 και μετά, γιατί είναι τριετής η διοίκηση, η θητεία. Επειδή υπάρχουν ειδικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν από την επιδημία COVID-19, είναι δυνατή
η εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση να γίνει σε χώρο όπου θα ληφθούν όλα τα μέτρα τα απαραίτητα προστασίας, όπως προβλέπει το άρθρο 14 παράγραφος 3 της ΚΙΑ 32009 περί κανόνων τήρησης αποστάσεων και συναθρήσεων. Καλούμε τα μέλη του ΓΑΣ Αναγέννηση Άρτα σε τακτική γενική συνέλευση, η οποία θα συνέλθει 6 Ιουλίου του 20 και ώρα 19 στα γραφεία του Συλλόγου, δηλαδή εδώ είναι τα καινούργια μας γραφεία, με θέματα εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης, διοικητικός και οικονομικός απολογισμός, εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής και αρχιερεσίες για ανάδειξη 11 μελούς διοικητικού συμβουλίου και τριμελούς εξελεκτικής επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Για την αναγέννηση, γιατί με ενδιαφέρει μόνο η αναγέννηση. Μαζέψαμε φέτος από χορηγούς και από τον απλό κόσμο, από εισιτήρια, από όλα, μαζέψαμε 93 χιλιάρικα. Τα έξοδα της ομάδος ήταν 95 χιλιάρικα, οπότε είμαστε μια χαρά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς, τους απλούς φιλάθλους και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στην αναγέννηση. Αυτά. Αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΑΣ Αναγέννησης Άρτας ότι στις 6 Ιουλίου του 2020 και ώρα 7 το απόγευμα στα γραφεία του Συλλόγου στην Οδό Ορλάνδου και Τσουμέρκων θα γίνει τακτική γενική συνέλευση με τα εξής θέματα. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός, εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής και αρχιερεσίες για την ανάδεξη 11 μελούς Δημοκρατικού Συμβουλίου και τριμελούς Εξελεκτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.